Καλημέρα σας. Παρακολουθείτε τη διακαναλική παρουσίαση της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα το πρόγραμμα, την πολιτική και την πολιτική πρακτική της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει στις εκλογές της 7ης Ιουλίου με ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, τα οποία απαρτίζονται από εργαζόμενους, ανέργους, νέους, αγωνιστές στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία και στις σχολές. Τη σημερινή μας παρουσίαση θα ανοίξει ο σύντροφος Σοφρόνης Παπαδόπουλος, ιστορικός στέλεχος της ΟΚΔΕ, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία της οργάνωσής μας. Στη συνέχεια, η υποφαινόμενη Σοφία Θεοδωροπούλου, εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα, θα μιλήσω για την οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο κλείσιμο της παρουσίασής μας θα μας μιλήσει η συντρόφισσα Άννα Ασλανίδη, εργαζόμενη και η ίδια στον ιδιωτικό τομέα, η οποία θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Η ΟΚΔΕ, η οργάνωσή μας, είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού και της τέταρτης διεθνούς που ίδρυσε ο Λέων Τρότσκι. Σήμερα το ρεύμα μας, δηλαδή το τροτσκιστικό κίνημα, επί της ουσίας είναι η μόνη οργάνωση που υπάρχει, διεθνής οργάνωση που υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα, μετά τη διάλυση του σταλινισμού και όλων των αποχρώσεών του. Η οργάνωσή μας ιδρύθηκε από τον Παντελή Πουλιόπουλο, τον θεμελιωτή του επαναστατικού μαρξισμού στη χώρα μας, όταν διαπίστωσε τον εκφυλισμό του ΚΚΕ, το οποίο αναγκαστικά, όπως έχει ήδη υποθεί, θα οδηγούσε σε τραγικές ήττες και προδοσίες το εργατικό κίνημα της χώρας μας και την υπόθεση του σοσιαλισμού. Αυτά από τα γεγονότα και όσα είπαν αργότερα οι τροτσκιστές στις διάφορες εποχές και στις διάφορες συγκυρίες αποδείχθηκαν αληθινά από τα ίδια τα γεγονότα που σε μεγάλο βαθμό και σε κάποια κλίμακα αναγνωρίζονται σήμερα και από το ίδιο το ΚΚΕ. Η ΟΚΔΕ από την ίδρυσή της στέκεται πάντα δίπλα στους εργαζόμενους, στους αγώνες τους, στην υπόθεσή τους. Με τους αγωνιστές της, με την πολιτική της, με την πρακτική της, με τις βασικές αρχές του επαναστατικού μαρξισμού, προσπαθώντας να βοηθήσει το εργατικό κίνημα και για την λύση των άμεσων προβλημάτων της και για τη λύση των ιστορικών προβλημάτων που θα είναι η τελική κατάληξη για την απαλλαγή από αυτό το βάρβαρο σύστημα. Οι αναφορές της ΟΚΔΕ, οι κοινωνικές αναφορές της ΟΚΔΕ δεν είναι γενικές, δεν είναι όλοι μαζί, δεν είναι όλα αυτά τα οποία ακούγονται σήμερα τα γενικά και αφηρημένα, αλλά οι γενικές αναφορές της, οι κοινωνικές αναφορές της είναι το ίδιο το εργατικό κίνημα, η εργατική τάξη, τα φτωχικά άλλα στρώματα και η νεολαία. Γιατί? Μα γιατί αυτή είναι η δύναμη που παράγει όλο το πλούτο και σε αυτές τις δυνάμεις μπορεί να στηριχθεί μια άλλη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που θα έχει στο κέντρο της τα προβλήματα των εργαζομένων, τα αναρρύθμιτα προβλήματα των εργαζομένων και όχι όπως γίνεται σήμερα μια σφούχτας καπιταλιστών, τραπεζιτών, εφοπλιστών και παράσιτων της αστικής κοινωνίας. Η ΟΚΔΕ συμμετείχε πάντοτε σε όλους τους αγώνες, συμμετείχε και με την πολιτική της και με ένα μεταβατικό πρόγραμμα για την λύση και των άμεσων προβλημάτων που είναι μια γέφυρα ανάμεσα στα άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι και που στείνει μια γέφυρα με την υπόθεση του σοσιαλισμού για μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα είναι η αρχή μιας νέας κοινωνίας, μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας
που βέβαια δεν θα έχει καμία σχέση με τις σταλινικές δικτατορίες που γνωρίσαμε σε αυτές τις χώρες όπου είχε επικρατήσει ο λεγόμενος υπαρκτός σοσιαλισμός. Η οργάνωσή μας γνωρίζει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν σκορπάμε ούτε αυταπάτες, ούτε ωρεοποιούμε καταστάσεις. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά στη σημερινή συγκυρία, όπως έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις και ο συσχετισμός των δυνάμεων. Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να αντρέψουμε, τουλάχιστον σε πρώτο βήμα, αυτή την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί από τις πολιτικές όλων των αστικών κομμάτων και κυρίως την τελευταία περίοδο από τον ΣΥΡΙΖΑ με την καταστροφική πολιτική του που εφάρμοσε αυτά τα χρόνια. Πολύ περισσότερο γνωρίζουμε ότι για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση χρειάζεται ένα νέο σχέδιο, ένα νέο πρόγραμμα, χρειάζεται πρώτα απ' όλα μια βαθιά ανασυγκρότηση, ανασύνθεση του εργατικού κινήματος, ειδικά στη σημερινή συγκυρία, όπου η αστικοποιημένη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, όπως και η γραφειοκρατία του ΠΑΜΕ, έχουν διασπάσει και έχουν επί της ουσίας συντρίψει το συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτό, για να γίνει, χρειάζεται οπωσδήποτε νέους αγώνες, χρειάζεται όμως κυρίως μια νέα πολιτική και ένα νέο πρόγραμμα, δηλαδή ένα νέο επανεξοπλισμό του κινήματος για να μπορέσουμε να φέρουμε, να μπορέσει ο κόσμος αυτός να ξαναδεί μια άσπρη μέρα από την λέλαπα την οποία τον περιμένει. Γιατί όλα αυτά τα οποία λένε και υποστηρίζουν τα κόμματα σήμερα είναι ψέματα. Αυτό το οποίο επέρχεται είναι επιθέσεις ενάντια στα δικαιώματά μας απίστευτης σκληρότητας και λόγω της παγκόσμιας κρίσης που από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά και όπως παραδέχονται όλοι πια σήμερα θα ξεσπάσει και πάλι στα κεφάλια μας, πολύ χειρότερη από την προηγούμενη του 2008. Η ΟΚΔΕ είναι μια διεθνιστική οργάνωση, γιατί πιστεύει ότι τα προβλήματα μπορούν να λυθούν μόνο σε παγκόσμια κλίμακα, ειδικά τα πιο θεμελιώδη αλλά ταυτόχρονα και τα πιο απειλητικά, όπως είναι οι φαραωνικές ανισότητες, η κλιματική αλλαγή, η κλιματική καταστροφή ή και η απειλή ενός γενικευμένου πολέμου. Είναι μια διεθνιστική οργάνωση γιατί ταυτόχρονα είναι και μια, ο διεθνισμός είναι και μια σπίδα απέναντι στους καπιταλιστές και τους υπεριαλιστές που απειλούν όλοι μαζί τις όποιες κατακτήσεις και τα όποια δικαιώματά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρεοκοπήσει, είναι μια αντιδραστική ένωση και γι' αυτό εμείς παλεύουμε για την κατάργησή του. Αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε εμείς είναι για τις Ηνωμένες Σοσιαλιστικές Πολιτείες της Ευρώπης. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουν υποτίθεται ένα διαφορετικό σχέδιο διακυβέρνησης. Προεκλογικά ψέματα κι αυτά, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, όπως και όλα τα αστικά μνημονιακά κόμματα που ομνύουν πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ένα και το αυτό πρόγραμμα, και αυτό είναι τα τρία καταστροφικά μνημόνια που διέλυσαν την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικονομία. Τα βασικά σημεία της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας είναι ακριβώς τα ίδια. Η νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, θα κληθεί να αποπληρώσει χρέος ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ στους δανειστές τοκογλύφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά προβλέπουν οι δεσμεύσεις. Και αυτό σημαίνει μια τεράστια φέμαξη της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κοινωνίας, των εργαζομένων, των φτωχών, των ανέργων, των νέων.
Επίσης, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, το πρόγραμμα και το πρόγραμμα σταθερότητας προβλέπουν ότι τα πλεονάσματα θα πρέπει να είναι σταθερά μέχρι το 2022 ετησίως πάνω από 4%. Η αποπληρωμή λοιπόν αυτού του τεράστιου χρέους και των αιματηρών πλεονασμάτων δεν θα γίνει επειδή οι εφοπλιστές, οι επιχειρηματίες, το κεφάλαιο θα βάλει το χέρι στην τσέπη του. Για αυτούς και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας προβλέπουν τεράστιες φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές και κάθε είδους διευκολύνσεις. Το μάρμαρο θα κληθούν και πάλι να πληρώσουν οι γνωστοί, οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί, οι άνεργοι, με μια τεράστια φορολιστία, με την αρπαγή των σπιτιών τους μέσα από τους πληστηριασμούς και επειδή αυτά δεν θα φτάνουν για να αποπληρωθούν αυτά τα ποσά, θα έχουμε και νέους γύρους μειώσεων των κοινωνικών δαπανών που θα οδηγήσουν παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια, συνολικά τις κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές σε απόλυτο μαρασμό. Μέσα στους χώρους δουλειάς υπάρχει πλήρης εργασιακή ζούγκλα η οποία θα εξαπλώνεται διαρκώς με αυτό το νέο σύστημα εκμετάλλευσης που μετατρέπει τον εργαζόμενο σε έρμεο του εργοδοτικού δεσποτισμού. Με μισθούς πείνας, χωρίς ωράριο, χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, με διαρκή χτυπήματα στο δικαίωμα ενάντια στην απεργία και στο συνδικαλισμό, ακόμα και με ομή βία των εργοδοτών ενάντια στους εργαζόμενους. Είχαμε το πρόσφατο παράδειγμα του αντιεπεργιακού νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούμε ότι το πρόσφατο περιστατικό της επίθεσης εναντίον σε ελεγκτή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από εργοδότη στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στη Χίο έρχεται από το μέλλον, δεν είναι μεμονωμένο, δείχνει ακριβώς τι πρόκειται να επακολουθήσει. Επίσης, έχουμε μια καθημερινή αντικατάσταση των κοινωνικών και εργατικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων από κουπόνια, φιλοδορήματα, δωρεές, πάσης φύσεως, από εργοδότες, από το αστικό κράτος, γιατί θέλουν ακριβώς να ρίξουν τους εργαζόμενους και το λαό σε μια πλήρη εξαθλίωση και μια διαρκή εξάρτηση ακριβώς από αυτές τις ελεημοσύνες, αυτό το άθλιο καθεστώς. Ετοιμάζουν και σκληραίνουν διαρκώς μια βαθιά αντιδημοκρατική αναδίπλωση στην ελληνική κοινωνία, μια όλο και πιο στιγνή και στιγερή αστική δικαιοσύνη. Τα παραδείγματα είναι πάμπολα των δικαστικών αποφάσεων που αντιμετωπίζουν σαν εγκληματίες τις καθαρίστριες, τις γιαγιάδες, που υποχρεώνουν εργαζόμενους να επιστρέψουν πίσω δεδουλευμένα και άλλα τέτοια, την ίδια στιγμή που απαλλάσσουν ή μπαίνουν στο αρχείο υποθέσεις ναρκεμπόρων, φοροφυγάδων μεγαλοεπιχειρηματιών, φασιστών δολοφόνων και ούτω καθεξής. Και φυσικά η απειλή του πολέμου, η οποία πλησιάζει όλο και απειλητικότερη. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία διαγωνίζονται για το ποιος θα είναι ο καλύτερος υπηρέτης στον ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος θα φέρει περισσότερους εξοπλισμούς, περισσότερες βάσεις. Και βλέπουμε τώρα πώς φουντώνουν τον ανταγωνισμό με την Τουρκία προς όφελος αποκλειστικά μερικών πολυεθνικών και μερικών μεγαλοεπιχειρηματιών που θα κάνουν καλή μπάζα από αυτήν την ιστορία γύρω από την ενέργεια και τη ΑΟΣ. Αυτό είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα. Όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, θα είναι χειρότερη λοιπόν από τη σημερινή, είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτά άλλωστε επιτάσσουν οι ίδιοι οι δανειστές και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπεριαλιστές, οι οποίοι σε όλους τους τόνους ξεκαθαρίζουν ότι αυτά δεν θα μπουν σε καμία διαπραγμάτευση, σε καμία συζήτηση. Είναι ο αυριανός Πρωθυπουργός υποχρεωμένος να τα εφαρμόσει μέχρι κεραίας. Να γιατί λοιπόν λέμε ότι δεν υπάρχει επιλογή ανάμεσα στο κακό και στο χειρότερο, δεν υπάρχει μικρότερο κακό ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Με άλλα λόγια, τα μνημόνια του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά που άνοιξαν τον δρόμο σήμερα στον Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε μέχρι κεραία το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, ψήφισε και εφάρμοσε και το τρίτο και καταστροφικότερο μνημόνιο. Ήτανε το αγαπημένο και το καλό παιδί των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό αυτοί του το ανταπέδωσαν με την στήριξη που του έδειξαν σε όλη του τη θητεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας υπηρέτησαν σε τεράστιο βαθμό το κεφάλαιο και τους υπεριαλιστές, πρόσφεραν ανεκτήμητες υπηρεσίες, πρώτα και κύρια γιατί διέλυσαν το αντιμνημονιακό μπλοκ που χτίστηκε με το μεγαλειώδες όχι του 61% στο δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015. Επίσης, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία εξευτέλησαν επί της θητείας τους έννοιες όπως η αριστερά, η δημοκρατία, η εθνική και η λαϊκή κυριαρχία, η αλληλεγγύη. Χτύπησαν το εργατικό κίνημα, τους αγώνες τους, τη συλλογική
πάλι των εργαζομένων, των νέων, με τον αντιεπεργιακό νόμο και γενικά με αντισυνδικαλιστικά μέτρα. Και βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία βούτυξαν σε κάθε αθλειότητα της αστικής πολιτικής, κυβέρνησαν με απίθμενα ψέματα, με αλαζονία, με διαρκή πολιτικά και κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, συμμάχησαν με κάθε σάπιο δήθεν σοσιαλδημοκρατικό εκεί ρετάλι και με κάθε βρώμικο κομμάτι αυτού του σάπιου πολιτικού συστήματος. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και, και ο Τσίπρας είναι ο κύριος υπεύθυνος για την εκρανάσταση της Νέας Δημοκρατίας και όλων των παλιών μνημονιακών που οι εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός είχαν καταδικάσει τα προηγούμενα χρόνια με την ψήφο αλλά και με τους αγώνες τους. Πρέπει να μαυριστούν μαζικά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και καταστροφική, γιατί σημαίνει μία επικράτηση και μία αποδοχή της μνημονιακής κανονικότητας. Η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη, έρχεται ακόμα πιο αντιδημοκρατική, ακόμα πιο αντεργατική, ακόμα πιο ρεβανσιστική. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να επανέλθει στην εξουσία μαζί με όλο το σάπιο επιτελείο δίθεν πολιτικών προσωπικότητων, ανάλγητων πολιτικών με βαθύ ταξικό μίσος ενάντια στους εργαζόμενους και τους φτωχούς, όπως είναι εκεί ο Άδωνης, ο Βορύδης, αλλά και τα νέα αποκτήματα, ο Παπαδημητρίου, ο Μπογδάνος, όλοι αυτοί που καθημερινά γίνονται όλο και πιο κοινικοί. Στο δρόμο του Τσίπρα εξαγγέλουν 7ήμερη εργασία, κατάργηση των δώρων στον ιδιωτικό τομέα, μιλάνε για μικρότερο κράτος, για λιγότερο κράτος και εννοούν ακόμα πιο μεγάλο ψαλίδι στις δαπάνες για την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια. Μιλάνε για πάταξη της ανομίας και εννοούν ένα σκληρό κράτος έκτακτης ανάγκης των ΜΑΤ και των δικαστηρίων ενάντια στους αγώνες των εργαζομένων και των νέων. Βεβαίως, η επάνωδος της Νέας Δημοκρατίας δεν γίνεται επειδή οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα επιθυμήσαμε τον Σαμαρά, ούτε επειδή ξεχάσαμε τι είναι τα μνημόνια, ούτε πολύ περισσότερο επειδή αποδεχτήκαμε τα μνημόνια. Γίνεται καθαρά από το μίσος και την απέχθεια απέναντι στην καταστροφή που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Ωστόσο, η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει ακόμα σκληρότερα μνημόνια, είναι σαν να υποδεχόμαστε το νέο μας φαγέα. Επομένως, μαύρο στην ακροδεξιά νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Μαύρο όμως και σε όλους τους υπόλοιπους μνημονιακούς, σε αυτό το εθνικιστικό και ακροδεξιό συνάφι, μαύρο στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Στις θέσεις των διαλυμένων πια ΑΝΕΛ, Ποτάμι, Ένωση Κεντρών, έρχονται νέα μορφώματα από κόμματα των παλιών ισχυρών μνημονιακών κομμάτων, τα οποία θέλουν αυτά με τη σειρά τους τώρα να υπηρετήσουν το κεφάλαιο και τους υπεριαλιστές, θέλουν αυτά να στηρίξουν με τη σειρά τους τα μνημόνια. Το ΚΙΝΑΛ δεν έχει καμία άλλη βλέψη παρά μόνο να μπει τσόντας στην αυριανή μνημονιακή κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Η Χρυσή Αυγή, αποδυναμωμένη από τους αντιφασιστικούς αγώνες της προηγούμενης περίοδου, ωστόσο εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Επενδύουν σε μια ακόμα πιο αντιδημοκρατική αναδίπλωση της πολιτικής σκηνής χάρη στο Μητσοτάκη. Επενδύουν σε ένα νέο προσανατολισμό των εργαζομένων με τα λεγόμενα εθνικά θέματα, προκειμένου να εξακολουθήσουν να είναι μια χρήσιμη εφεδρεία ενάντια στο εργατικό κίνημα. Και βέβαια, ενισχυμένη από την άνοδο του εθνικιστικού ντελιρίου με τα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, εμφανίζονται νέα φρούτα, όπως είναι η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Ο ίδιος έχει υπάρξει ηγετικός στέλεχος του Λάος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έχει ψηφίσει και τα δύο μνημόνια και με τα δύο του χέρια. Αυτό βέβαια σε τίποτα δεν τον εμποδίζει να παρουσιάζεται τώρα ως δίθεν αντισυστημικός. Ασφαλώς δεν υπάρχει τίποτα αντισυστημικό στα κόμματα αυτά. Προσδοκούν απλά να μπουν, να κολλήσουν σε μια νέα μνημονιακή κυβέρνηση κατά προτίμηση με τη Νέα Δημοκρατία για να ψηφίσουν όλα τα νέα αντεργατικά μέτρα για να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την αντιδραστική μετατόπιση με ακόμα πιο ακροδεξιές πινελιές. Καμία ψήφος όμως δεν αξίζει πραγματικά και στα αδιέξοδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το ΚΚΕ ήταν από όλους τους μεγάλους αγώνες στο παρελθόν αλλά και σήμερα. Πολλές φορές και επανειλημμένα τους κατασυκοφάντησε.
Το κουκουέ σε κάθε κρίσιμη στιγμή συντάσσεται πλήρως με την αστική νομιμότητα, όπως για παράδειγμα στο καυτό θέμα της απαραίτητης εξόδου της Ελλάδας από την καταστροφική Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη, όπου διαρκώς τα γυρίζει και διαρκώς μιλάει με μισόλογα. Επίσης, το κουκουέ προωθεί μια τεράστια διάσπαση καταστροφική μέσα στις γραμμές των εργαζομένων και του εργατικού κινήματος. Η σταλινική γραφειοκρατία του ΠΑΜΕ κουκουέ είναι συνυπεύθυνη με την αστικοποιημένη συνδικαλιστική γραφειοκρατία των ΠΑΣ και ΔΑΚΕ για αυτήν την κατάσταση εκφυλισμού πραγματικά που υπάρχει μέσα στο οργανωμένο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα, με το άνοιγμα της πόρτας και το άνοιγμα του δρόμου στην εισβολή των δυνάμεων του κράτους μέσα στα συνδικάτα, με τον διορισμό των διοικήσεων των συνδικάτων από δικαστικές αποφάσεις ή με τις επεμβάσεις της αστυνομίας μέσα σε διαδικασίες των σωματείων. Το ΚΚΕ προσπαθεί και επενδύει στην μυρολατρεία και την ιτοπάθεια των εργαζομένων για να παρουσιάζεται αυτό σαν η μόνη αριστερή δύναμη, σαν το αποκούμπι τους, όπως συνηθίζει να λέει πατρονάροντας τους εργαζόμενους. Ψαρεύει επίσης στα θολά και επικίνδυνα νερά του εθνικισμού με όλη αυτή τη ρητορία για την τουρκική επιθετικότητα, για τον αλυτρωτισμό πάντοτε των άλλων. Και βεβαίως βλέπουμε και αυτή τη φορά στα ψηφοδέλτιά του να φιγουράρουν διάφοροι τηλεοπτικοί αστέρες, ρετάλια και γυρολόγοι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα καραβανάδες από τις ένοπλες δυνάμεις, γενικά πάσης φύσεως πρόσωπα εξαιρετικά αμφιβόλου πολιτικής ποιότητας. Να πούμε όμως όχι και στις αποτυχημένες συνταγές του Μέρα 25 και της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο Βαρουφάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι εξαιρετικά υπεύθυνοι για την κατάσταση που βρισκόμαστε, για τη σημερινή κατάντια. Ο ίδιος ο Βαρουφάκης έχει υπογράψει όλες τις συμφωνίες προπομπούς του Τρίτου Μνημονίου. Θέλουν και οι δυο τους ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα πιο δεξιό και κούφιο. Είναι έτοιμοι για κάθε είδους συνεργασία με μνημονιακούς. Και εν πάση περιπτώσει τα ψηφοδέλτια σε αυτά τα κόμματα σημαίνουν και πλήρη αποδοχή της καταστροφικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης. Είναι δηλαδή παντελώς άχρηστα για τους εργαζόμενους και τους αγώνες τους. Το μόνο που εξυπηρετούν είναι οι επικεφαλείς τους να βρουν κάποια θεσούλα στο νέο πολιτικό σκηνικό την αυριανή των εκλογών. Οι αυταπάτες ότι δήθεν η κρίση ξεπερνιέται καταραίουν μέρα με τη μέρα, μαζί συθλίβονται και οι αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει μια κάποια ήπια διαχείριση της κρίσης. Μπροστά μας βρίσκονται ακόμα πιο σκληρά μνημόνια, ακόμα σκληρότερες επιθέσεις. 10 χρόνια τώρα, κάθε κυβέρνηση που ήρθε στα πράγματα μας έλεγε ότι θα έρθει ανάπτυξη, θα έρθουν επενδύσεις, θα έρθει ευημερία, αρκεί να δεχτούμε αγόγγιστα τα σκληρά μέτρα. Τα βάρβαρα μέτρα ήρθαν, εφαρμόστηκαν και τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά. Έχουμε μία μείωση του ΑΕΠ κατά 25% σαν να βρισκόμαστε σε πόλεμο. Έχουμε μία μείωση του εισοδήματος κατά 50%. Έχουμε πλήρη ισοπαίδωση των μισθών και όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Παρόλα αυτά, κανένα πρόβλημα δεν λύθηκε. Αντίθετα, φούντωσαν όλα τα χρέη, δημόσια και ιδιωτικά. Η παραγωγή και οι επενδύσεις παρακμάζουν όλο και περισσότερο. Επομένως, η ρίζα του κακού δεν βρίσκεται σε μια κάποια προσωρινή δυσλειτουργία του συστήματος, ούτε είναι η Α ή η Β διαφορετική πολιτική διαχείριση της τάδε ή της δύνας αστικής κυβέρνησης. Το πρόβλημα είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και η τεράστια, η βαθιά κρίση του, που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται, αλλά βαθαίνει διαρκώς. Μάλιστα, σήμερα βρισκόμαστε στα πρόθυρα του ξεσπάσματος μιας νέας διεθνούς κρίσης, στο επίκεντρο της οποίας θα βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βουλιάζει μέσα στην παραγωγική υποβάθμιση και στην οικονομική στασιμότητα. Και μαζί αυτή η καταραίουσα Ευρωπαϊκή Ένωση συμπαρασέρνει και τον ελληνικό καπιταλισμό, που είναι αλυσοδεμένος μαζί της με το ζουρλομανδία του ευρώ. Και δίπλα σε αυτή την τεράστια οικονομική καταστροφή, ειδικά εδώ στην περιοχή μας Μέση Ανατολή και Βαλκάνια, υπάρχει και μια εκρηκτική κατάσταση που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο, τεινάζει στον αέρα στην πραγματικότητα κάθε σχέδιο της ελληνικής αστικής τάξης και του ελληνικού καπιταλισμού για μια υποτεθέμενη σταθεροποίηση αυτής της κατάστασης. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την οποία ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία δεν έχουν να μας πούν τίποτα. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, όπως και όλες οι αστικές μνημονιακές δυνάμεις, δεν έχουν κανένα πολιτικό σχέδιο, καμία εναλλακτική, καμία στρατηγική απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη πραγματικότητα.
Δεν έχουν να μας πούν τίποτα πρώτα απ' όλα για την στενή σύνδεση μεγάλων κομματιών της ελληνικής αστικής τάξης με τα πιο τυχοδιοκτικά, τα πιο αρπακτικά κομμάτια του διεθνούς κεφαλαίου, τα περίφημα φανς. Δεν έχουν να μας πούν τίποτα για την τεράστια από βιομηχάνηση, την τεράστια από επένδυση, την ουσιαστικά ερημοποίηση της ελληνικής γεωργίας και της βιομηχανίας. Μιλάνε και φλιαρούν διαρκώς για ξένες επενδύσεις, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι καμία οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν δεν έχει ως κύριο μοχλό της την τόπια παραγωγή. Μας μιλάνε και φλιαρούν για τον πρωταγωνιστικό υποτίθεται ρόλο του ιδιωτικού παράγοντα, των ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι η ανάπτυξη προϋποθέτει απαραίτητος ένα γενναίο πρόγραμμα δημόσιων παραγωγικών επενδύσεων. Ακόμα και προεκλογικά, φλιαρούν για δίθεν εκρηκτικά επενδυτικά boom και παραγωγικές ανασυγκροτήσεις, ενώ μέσα στην ίδια την προεκλογική περίοδο συνεχίζονται τα λουκέτα μέσα στα εργοστάσια. Και βεβαίως δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί αυτή είναι η ελευθερία της αγοράς που ευαγγελίζονται, το απόλυτο δικαίωμα δηλαδή του κάθε εργοδότη, του κάθε καπιταλιστή, να βάζει λουκέτο στις επιχειρήσεις, να τις μεταφέρει όπου θέλει, να κλείνει την παραγωγή, να διαλύει την παραγωγή, να κλείνει τις θέσεις εργασίας, να ρημάζει τις ζωές. Και επίσης, φλιαρούν τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία για τις περίφημες καινοτομίες, κομπάζουν για τις αεριτζίδικες startups, ενώ έχουν μετατρέψει όλη την ελληνική οικονομία σε μια οικονομία τύπου καζίνου. Όλες οι αναφορές τους και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας για δίθεν έτσι επένδυση, για επενδύσεις και για ανάπτυξη είναι σκέτα ευχολόγια του τύπου, όπως ακούσαμε τον Μητσοτάκη να λέει, καλούμε τους πλούσιους που έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό να τα επαναπατρίσουν, να τα φέρουν στην Ελλάδα, όλα δηλαδή επαφίονται στην καλή θέληση των πλουσίων και των επιχειρηματιών. Δεν υπάρχει κανένα πραγματικό παραγωγικό σχέδιο, κανένα σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας, δεν υπάρχει κανένα εργαλείο και κανένα μέσο μέσα στον καπιταλισμό για να μπορέσει να επιβληθεί στους πλούσιους να επενδύσουν στην πραγματική οικονομία, γιατί βεβαίως αυτό είναι το αποτέλεσμα της ελεύθερης αγοράς, η ασυδοσία του κεφαλαίου, αυτό είναι και το αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης του ξεπουλήματος όλων των στρατηγικών τομέων κλειδιά της οικονομίας της χώρας μας. Το μόνο που μας λένε, η μόνη τους στρατηγική εντός εισαγωγικών, είναι ακόμα περισσότερα δώρα, διευκολύνσεις, ενάντια λένε στη φορολογία και ενάντια στην γραφειοκρατία, που υποτίθεται ότι αυτές είναι οι αιτίες για την έλλειψη επενδύσεων. Δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερα δώρα, παροχές, χαριστικά έτσι μέτρα για το κεφάλαιο, που θα τα πληρώσουν και πάλι οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, που άλλωστε είναι οι μόνοι οι οποίοι υπερφορολογούνται και είναι και οι μόνοι οι οποίοι πληρώνουν φόρους. Για το κεφάλαιο, αυτό που προβλέπουν είναι και αυτή την φορά να απαλλαχτούν από κάθε είδους περιβαλλοντικό περιορισμό για τις επιχειρήσεις τους, να μην υπάρχει καμία προστασία της εργασίας για τους εργαζόμενούς τους, να μπορούν να μην πληρώνουν καθόλου φόρους, να μπορούν να κλέβουν έναντι πινακίου φακής όλο το δημόσιο πλούτο με τις δημόσιες, με τις περίφημες ιδιωτικοποιήσεις. Είναι φανερό ότι όσα κίνητρα και όσα δώρα και αν δοθούν στο κεφάλαιο, αυτά δεν πρόκειται να μετατραπούν σε επενδύσεις και σε ανάπτυξη όπως ευαγγελίζονται, και αυτό άλλωστε διδάσκει και η ίδια, φαίνεται και από την ίδια την παγκόσμια εμπειρία. Η ζάπλουτη ελίτ με τα αμύθιτα κέρδη, αυτά τα χρήματα δεν τα επενδύει στην πραγματική παραγωγή, αλλά τα αποθησαυρίζει σε φορολογικούς παρανδύσους ή τα τοποθετεί κερδοσκοπικά στα χρηματιστήρια και στις αγορές, γιατί από εκεί βγάζει τα επιθυμητά έτσι κέρδη. Η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος είναι αυτή που μπλοκάρει τις επενδύσεις και την παραγωγή και μας καταδικάζει σε αυτήν την μιζέρια. Όσα και αν είναι τα δώρα για το κεφάλαιο, και αυτό θα συνεχιστεί όσο και αν φτηνίνουν οι εργαζόμενοι. Επομένως, πίσω από τις υποσχέσεις για δίθεν ανάπτυξη και για δίθεν επενδύσεις, υπάρχει ένα και μόνο σχέδιο, που είναι η ληστεία των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, η δουλοποίησή τους, η κατάργηση όλων των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Να γιατί λέμε ότι όχι μόνο δεν τελειώσαμε με τα μνημόνια, όχι μόνο δεν ήρθε το τέλος των μνημονίων, αλλά αντίθετα μπροστά μας υπάρχει ένα μνημόνιο χωρίς τέλος, ένα μνημόνιο χωρίς ημερομηνία λήξης.
Για όλα αυτά, η ΟΚΔΕ προειδοποιεί όσο το δυνατόν, με καθαρά λόγια, όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα για τους τεράστιους κινδύνους που υπάρχουν μπροστά μας. Καλούμε τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, την νεολαία, να εμπιστευτούν την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, να στηρίξουν και να ψηφίσουν στις 7 Ιουλίου την ΟΚΔΕ, σαν την μόνη χρήσιμη επιλογή σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση και κυρίως την επόμενη μέρα να βρεθούμε μαζί στους αγώνες, στους δρόμους για να μπορέσουμε να στηρίξουμε, να σώσουμε τα δικαιώματα, να υποστηρίξουμε τις ανάγκες μας. Ψήφω λοιπόν στην ΟΚΔΕ για την οργάνωση και την ενότητα των αγώνων, για την αντεπίθεση των εργαζομένων. Δεν πρέπει να γονατίσουμε στην προπαγάνδα ότι οι μνημονιακοί έχουν σταθεροποιηθεί, ότι έχουν γίνει παντοδύναμοι. Ότι το μόνο που μας έχει απομείνει πλέον είναι το πολύ μία ψήφος διαμαρτυρίας, περιμένοντας να περάσει η νέα αντιδραστική μπόρα. Ο ελληνικός καπιταλισμός και η ανεμική ανάπτυξή του, σαθρά φυσικά και τα δύο, θα γκρεμιστούν από τις αναταράξεις της διεθνούς κρίσης και την εκρηκτική αστάθεια της περιοχής μας. Ίχνος αλήθειας δεν υπάρχει στα νεοφιλελεύθερα ιδεολογήματα περί ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, υποτίθεται με τις επενδύσεις, όταν η κοινωνία μας συντρίβεται από τη φτώχεια, όταν οι επιχειρηματίες πλούσιοι ανακηρύσσονται σε θεοί και οι εργαζόμενοι σε δούλοι, όταν οι κανόνες και οι μηχανισμοί της αγοράς ισοπεδώνουν κάθε ίχνος κοινωνικής αλληλεγγύης με εθνικιστικές κραυγές. Δεν υπάρχει καμία λύση αναμονής και υπομονής για καλύτερες μέρες, ούτε επιστροφή στη δεξιά του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, ούτε φυσικά η συνέχιση του εξευτελισμού μας με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Το μόνο λοιπόν πραγματικό δίλημα που μπαίνει για τους εργαζόμενους, τη νεολαία και τους φτωχούς είναι αν θα συνεχίσουμε να ζούμε σαν δούλοι ή αν θα επιβάλλουμε το δίκαιο και την αξιοπρέπειά μας. Η μόνη λύση λοιπόν και η μόνη διέξοδος είναι στους αγώνες. Έχουμε την εμπειρία και έχουμε τεράστια εμπειρία από τις απεργίες των προηγούμενων χρόνων, από το κίνημα των πλατιών, από τις δεκάδες, χιλιάδες, μεγάλες και μικρές διάσπαρτες εργατικές κινητοποιήσεις. Αυτή την εμπειρία πρέπει να επεξεργαστούμε, να την εμβαθύνουμε και να την εμπλουτίσουμε, κάνοντας τομές και στη λογική αλλά και στην πρακτική μας. Γιατί αποδείχθηκε περίτρανα πως δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Πρέπει λοιπόν και χρειαζόμαστε να ακολουθήσουμε μία άλλη πολιτική. Μία πολιτική αποτελεσματική, μία πολιτική επαναστατική. Με ενωτική πολιτική καταρχάς μέσα στους αγώνες, για να μπορέσουν να αγωνιστούν ενιαία και αποτελεσματικά οι εργαζόμενοι και η νεολαία, οι πολιτικές δυνάμεις και οι αγωνιστές που παλεύουν για να υπερασπίζονται έμπρακτα τα δικαιώματά τους. Για να σταματήσει κάπου ο κατακαιρματισμός και η διαίρεση των κινητοποιήσεων, ο εκφυλισμός του οργανωμένου εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος. Με σύνθημά μας λοιπόν, αγώνας για την ενότητα, ενότητα στους αγώνες. Με την προώθηση της αυτοοργάνωσης όλων των από κάτω, σε κάθε χώρο δουλειάς, σπουδών και γειτονιάς. Με την ανασυγκρότηση των σωματείων μας και την οργάνωσή μας σε επιτροπές αγώνα. Για να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας, όχι περιμένοντας σωτήρες, αλλά έχοντας ως σύνθημά μας το νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη και προχωρώντας σε αποφασιστικές μορφές πάλης, να απαντήσουμε οι εργαζόμενοι με πόλεμο στον πόλεμο που βιώνουμε καθημερινά. Με την πάλη για μία άλλη αριστερά. Δεν ήταν γενικά και αόριστα η αριστερά που ιτήθηκε, αλλά ο μνημονιακός νεοφιλελεύθερος ΣΥΡΙΖΑ. Και μαζί του ιτήθηκαν όλες οι αυταπάτες για μια πιο ήπια υποτίθεται διαχείριση της κρίσης, για εύκολους κοινοβουλευτικούς δρόμους. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι μια αριστερά που δεν θα τα γυρνάει με την πρώτη δυσκολία, που θα είναι αποτελεσματική και επαναστατική. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι η οικοδόμηση μιας νέας, μαζικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής δύναμης και στην Ελλάδα και διεθνώς, που θα στέκεται ανταλλάντευτα στον πλευρό των εργαζομένων και θα είναι αιχμή του δόρατος στους αγώνες του. Σε αυτά, η ΟΚΔΕ είναι αφοσιωμένη αποφασιστικά και ολοκληρωτικά. Έχοντας λοιπόν ως όπλα και εργαλεία αυτά, με τους αγώνες μας, οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί, οι άνεργοι και η νεολαία, να επιβάλλουμε ένα ταξικό, ριζοσπαστικό πρόγραμμα σωτηρίας. Ένα αντίστροφο μνημόνιο ενάντια σε μια χούφτα καπιταλιστών, τραπεζιτών και όλων των πολιτικών επιτελείων τους που πλούτησαν και εξακολουθούν και πλουτίζουν πάνω στη δική μας φτώχεια και εξαθλίωση. Πρώτον, να παλέψουμε για την αποκατάσταση όλων των δικαιωμάτων μας.
να σταματήσουμε το καρκίνωμα της μαύρης, ελαστικής και απλήρωτης εργασίας, να επιβάλλουμε αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, στις δημόσιες και κοινωνικές δαπάνες. Να σταματήσουμε τη λέλαπα των εργατικών δυστυχημάτων, εργατικών δολοφονιών. Να επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το δικαίωμά μας στο συνδικαλισμό και την απεργία. Να σταματήσουμε τους πληστηριασμούς και να επιβάλλουμε τη ριζική διαγραφή των χρεών των λαϊκών οικοκυριών. Να βάλουμε ένα φρένο και ένα στόπ στις ιδιωτικοποιήσεις και να κάνουμε πραγματικά δημόσιες και κοινωνικές τις υπηρεσίες και όλα τα αγαθά όπως την υγεία, την παιδεία, το ρεύμα και το νερό. Για να μπορέσουμε να προστατέψουμε πραγματικά και αποτελεσματικά το περιβάλλον και τη ζωή από την καταστροφή του καπιταλιστικού κέρδους. Δεύτερον, να προωθήσουμε την κοινή πάλη και το διεθνισμό των εργαζομένων και των λαών ενάντια στον εθνικισμό, στον πόλεμο και στον ιμπεριαλισμό. Λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες και όχι για τους πολεμικούς εξοπλισμούς. Να απαιτήσουμε να φύγουν έξω από τη χώρα τώρα το ΝΑΤΟ και οι βάσεις του θανάτου. Κάτω οι αντιδραστικοί άξονες με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Τρίτον, να υπερασπιστούμε μαχητικά όλα τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες μας. Ενάντια στο κράτος έκτακτης ανάγκης, στην ξενοφοβία, στο ρατσιστικό μίσος, στις φασιστικές συμμορίες, να καταργηθεί άμεσα η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας που δολοφονεί πρόσφυγες, να ανοίξουν τα σύνορα για την ασφαλή και οργανωμένη μετακίνησή τους. Τέταρτον, να διαγράψουμε το χρέος και να επιβάλλουμε στάση πληρωμών σε τραπεζίτες και τοκογλύφους. Τα χρέη και τα ελλείμματα δεν δημιουργήθηκαν από τους εργαζόμενους. Αυτό το χρέος δεν είναι δικό μας. Είναι ένα χρέος που δημιουργήθηκε από την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος από τους ημέτερους. Είναι ένα χρέος που δημιουργήθηκε για τη διάσωση του σάπιου και χρεοκοπημένου καπιταλιστικού συστήματος. Η εξυπηρέτησή του και η πληρωμή του, ένα ευρώ, το κάθε ευρώ που πηγαίνει για την αποπληρωμή του, σημαίνει ότι φεύγει από τα νοσοκομεία μας, από τα σχολεία μας, από την παιδεία, από την ασφάλιση και οδηγεί σε ακόμη περισσότερες απολύσεις, σε ακόμη μεγαλύτερο ρήμαγμα της οικονομίας μας. Πέμπτον, έξοδος εδώ και τώρα από το σφαγείο του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άμεση επιβολή εθνικού νομίσματος. Για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από το θανάσιμο αναγκαλισμό της αντιδραστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται σε βαθιά αποσύνθεση και κρίση. Για να μπορέσει ο λαός της χώρας και οι εργαζόμενοι να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας και να αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι για το μέλλον μας και για τις ζωές μας. Η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει επιστροφή σε αδιέξοδες εθνικές λύσεις απομονωτισμού των ακροδεξιών ευρωσκεπτικιστών, αλλά σημαίνει το πρώτο βήμα για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης των εργαζομένων, μιας Ευρώπης πραγματικά δημοκρατικής, ριζοσπαστικής, σοσιαλιστικής. Να πάρουμε τον πλούτο που λιμνάζει στους φουσκωμένους λογαριασμούς των καπιταλιστών και να επιβάλλουμε βαριά φορολογία σε κεφάλαιο και πλούσιους. Να εθνικοποιήσουμε χωρίς αποζημίωση και με εργατικό έλεγχο τους τομείς κλειδιά της οικονομίας και να την ξαναβάλουμε σε κίνηση για να εξυπηρετήσει τις δικές μας ανάγκες. Να ξαναβάλουμε μπρος την παραγωγή, να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Με δημοκρατικό σχεδιασμό, με ένα πρόγραμμα δημόσιων και παραγωγικών επενδύσεων, με μείωση των ωρών εργασίας και σταθερή δουλειά για όλους. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει στο αστικό κοινοβούλιο. Χρειάζεται μία άλλη δομή της εξουσίας. Μία κυβέρνηση των εργαζομένων που θα στηρίζεται στους αγώνες και την αυτοοργάνωσή μας. Μία πραγματική εργατική δημοκρατία που καμία σχέση δεν θα έχει με την αστική, μνημονιακή δίθεν δημοκρατία των πλουσίων και της διαφοράς. Μία εργατική δημοκρατία που θα ανοίξει το δρόμο για τη μόνη εναλλακτική, το σοσιαλισμό. Ένα σοσιαλισμό που καμία σχέση δεν θα έχει με τις σταλινικές δικτατορίες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού και που θα αξιοποιεί τις επιστημονικές και τεχνολογικές πρόοδους προς όφελος όλης της κοινωνίας και της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι για τα κέρδη μιας ελίτ. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, με ένα κριτήριο μόνο πρέπει να κρίνουμε και να ψηφίσουμε οι εργαζόμενοι και η νεολαία, όχι για να επιλέξουμε ποιος και πώς θα μας καταστρέψει οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά, αλλά τι είναι χρήσιμο για να παλέψουμε από την επόμενη ημέρα και όλα των εκλογών. Η ΟΚΔΕ καλεί κάθε εργαζόμενο και νέο στην προσπάθειά της για την οργάνωση και την ενίσχυση, αλλά και την ανάπτυξη των αγώνων.
για την οικοδόμηση μιας νέας επαναστατικής δύναμης και στην Ελλάδα και διεθνώς. Η ΟΚΔΕ μιλάει πάντα τη γλώσσα της αλήθειας, χωρίς αυταπάτες και ιτοπάθειες. Δεν υπάρχει συμβόλαιο με την νίκη, αλλά μόνο συμβόλαιο με τους αγώνες. Η πολιτική, η πρακτική και η σταθερότητά μας είναι μια χρήσιμη επιλογή, μια εγγύηση για την νίκη των εργαζομένων. Για να βγούμε λοιπόν νικητές στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει κεφάλαιο και εμπειριαλιστές, για την οργάνωση και την αντεπίθεση των αγώνων, για το δίκαιο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου σας καλούμε να στηρίξετε και να ψηφίσετε ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας.